Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ στο όμορφο χώρο του ξενοδοχείου Μέναλον που μας έκανε τη χαρά και την τιμή να μας φιλοξενήσει σήμερα σε μία συνέντευξη. Δίπλα μου έχω την Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, την μικρότερη στο Εύρω ψηφοδέλτιο της, μικρότερη σε ηλικία, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ροζίλη ή Μαρία να φωνάζω, πώς να σε αποκαλώ? Ο Ροζίλη, παρακαλώ. Να σημειώσουμε ότι είμαι η δεύτερη μικρότερη. Η δεύτερη μικρότερη, ωραία. Και ο Ροζίλη, παρακαλώ, και Μαρία βεβαίως ακούω, ωστόσο το Ροζίλη, οι φίλοι και οι γνωστοί με φωνάζουν έτσι, Ροζίλη. Μια εντύπωση, μια περιέργεια. Είναι ποντιακό όνομα, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, και θα ήθελα πολύ να πω δύο λόγια για αυτό το όνομα και ειδικά σήμερα που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί το όνομα είναι ποντιακό. Και πίσω από την ιστορία του ονόματος κρύβεται, νομίζω, μια προσωπική ιστορία που προέρχεται από τον Πόντο και από τον παππού μου και που θα ήθελα να την εκφράσω, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Όταν ο προπάπους μου ήρθαν από τον Πόντο, κερασούντα, μετά από πάνω, και κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, είχε τρεις αδερφές και ο παππούς μου είχε τρεις αδερφές, τις δύο από τις οποίες τις έχασε. Η μία λεγόταν ο Ροζίλη και αρρώστησε λόγω των κακουχιών. Οπότε ο παππούς μου, μεγαλύτερος αδερφός τότε, έταξε να δώσει το όνομα σε κάποιο παιδί ή εγγόνι. Όταν λοιπόν γεννήθηκα εγώ και έχω άλλα τέσσερα αδέρφια, οπότε είχαν τελειώσει τα ονόματα των γιαγιάδων, σκέφτηκαν και μου έδωσαν το όνομα της Πόντιας ο Ροζίλης, που είχαν χάσει από τον Πόντο και για να ηρεμήσει η ψυχή της, όπως έλεγε ο παππούς μου. Από τότε νομίζω ότι κουβαλά αυτήν την ιστορία μέσα μου και μου αρέσει πολύ να τη λέω, για να μην ξεχνάμε ότι η ιστορία μας είναι πραγματικότητα, δεν είναι μόνο μνήμες, είναι άνθρωποι, δεν είναι μόνο περιουσίες. Χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές στον ερχομό. Και σήμερα που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, είναι η μέρα τιμής και μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, είναι μια μέρα μνήμης, αυτό που λέμε ότι πρέπει να θυμόμαστε. Και τι να θυμόμαστε? Τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν, έχασαν τις πατρίδες τους, έχασαν το βιός τους, ξανάχτισαν από την αρχή όλη τους τον πολιτισμό, την κληρονομιά, αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τα πάντα και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, μιλάμε για εκατομμύρια σπίτια, τα νούμερα είναι τεράστια και μάλιστα προσφάτως συζητούσαμε τον ιστορικό, τον Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος έγραψε και την ιστορία του Πόντου, ο οποίος, ο οποίος επιδιώκει και μακάρι να μπορέσω και να βρεθώ στη θέση να το βοηθήσω, να φτιάξουμε ένα μουσείο για τον ποντιακό ελληνισμό και ένα ερευνητικό κέντρο. Το Ροζίλη σημαίνει και ζήλος για το ωραίο, για το σωστό, για το καλό. Πολύ σωστά, και η ετυμολογία είναι αρχαιοελληνική, γιατί στους Πόντιους αρέσουν πολύ τα αρχαιοελληνικά ονόματα. Ζήλος για το ωραίο. Το ωραίο στα αρχαιοελληνικά ήταν το σωστό. Επομένως, είναι το πάθος για το σωστό. Χθες σου έγινε μια ερώτηση την πρώτη μέρα του TEDx και θέλω να την επαναλάβω κι εγώ. Νεαρή σε ηλικία, έτσι, 30-31, διαβάσαμε το βιογραφικό, πήραμε πτυχιακά, ένα διδακτορικό. Πότε τα προλαβαίνεις όλα? Ή σ' αρέσει να εμπλέκεσαι με πολλά πράγματα και τώρα έβαλες και το στόχο της Ευρωβουλής? Είναι αυτό που απάντησα κιόλας, είναι ότι τα προλαβαίνουμε όταν υπάρχει μια ανάγκη. Η ανάγκη μας κάνει να τα τρέχουμε όλα πιο γρήγορα, να γινόμαστε προσαρμοστικοί και να καταφέρουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Επίσης, το δεύτερο σκέλος της απάντησης, η ανάγκη καταλαβαίνετε ότι ήταν είτε επαγγελματική, είτε οικονομική, είτε ανάγκη για προαγωγή, είτε ανάγκη να πλοηγηθείς μέσα στο δικηγορικό επάγγελμα, που είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικό πλέον. Επομένως, να σας πω και πρακτικά τώρα, έκανα το ένα μεταπτυχιακό, γιατί μου άρεσαν πολύ τα διεθνή ζητήματα. Ωστόσο, η εταιρεία στην οποία εργαζόμουν ήθελε να με βάλει στο διοικητικό τμήμα, οπότε για να παραμείνεις στην εταιρεία υπήρχε όρος να τελειώσω μεταπτυχιακό διοικητικού δικαίου, να μπω και να τελειώσω, γιατί είχε εξετάσεις. Και μετά το διδακτορικό μου το πρότεινε ο καθηγητής, γιατί είδε ότι έκανα τα μεταπτυχιακά και μου λέει: έχεις πολύ όρεξη, τι θα έλεγες γι' αυτό? Μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα,
και δεν μπορούσα να μην το επιδιώξω. Ήρθε μετά και η ενασχόληση με την τεχνητή νοημοσύνη και ήθελα να εξειδικευτώ και σε αυτό. Γιατί ήθελα να έχω και την ακαδημαϊκή γνώση. Ωραία. Διαβάζουμε. Ωραία η εμπειρία. Οπότε ήρθε και το τρίτο μεταπτυχιακό, το εξειδικευμένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και τα λέω όλα αυτά ανάγκες, γιατί όλα προέκυψαν από κάπου. Δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα, ας κάνω τρία μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό ή ας κάνω αυτό, εκείνο, το άλλο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε πολύ όρεξη να βοηθήσουμε. Όπου βρίσκουμε, λοιπόν, τρύπες και διόδους για να βοηθάμε, βοηθάμε. Για μένα το να βοηθάω είναι μέσα από τη δουλειά. Κάνω εθελοντισμό, αλλά περιορισμένο. Οπότε προσπάθησα να κάνω ομάδες εργασίας, να κάνουμε κάτι για τα παιδιά που αποφυτούν από τη νομική, όπου ήξερα και κάτι να βοηθήσω. Και η πολιτική, στην πραγματικότητα, αυτό έπρεπε να είναι. Δεν ξέρω πώς έχει καταλήξει να είναι. Ελπίζω ότι αυτό θα ξαναγίνει. Είναι για να βοηθάς όσο μπορείς την κοινωνία σου. Την κοινωνία την οποία ξέρεις, που ξέρεις τα προβλήματά τους και θέλεις να την βελτιώσεις. Την κοινωνία και τους ανθρώπους. Και πάνω σε αυτή τη λογική κινήθηκες όταν σου έγινε πρόταση και είπες το ναι. Πώς πήρες από την απόφαση? Με μεγάλη χαρά. Δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Ίσα-ίσα ήμουν απρόθυμη και ίσα-ίσα είπα ότι έχουμε και το Ινστιτούτο, κάνουμε ήδη δράσεις. Θα ήθελα πολύ προσωπικά να μιλήσω για την τεχνητή νοημοσύνη παραέξω, να μπορέσω να πηγαίνω σε πόλεις, να κάνω προεκλογική εκστρατεία και να λέω υπάρχει και κάτι που έρχεται και θα είναι εδώ χθες. Ναι. Οπότε πρέπει να το δούμε, παιδιά. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη θα συζητηθεί, συζητείτε. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω, γιατί είναι θέματα που πρέπει να τα ξέρεις για να μιλήσεις για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τι είναι machine learning, το πιο βασικό, ή deep learning, ή big data, ή πάρα πολλές έννοιες, οι οποίες θα συζητηθούν τώρα από άποψη ευθύνης. Δηλαδή, πρέπει να δούμε σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίζεται η κατευθυντήρια οδηγία για την ευθύνη από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό πρέπει να είμαστε μέσα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε απλώς να έρθει μια νομοθεσία ακόμα. Και δεν είναι μόνο αυτή η νομοθεσία, έρχονται πολλές ακόμη τεχνικές. Ήρθε το DSA που ρυθμίζει όλα τα social media. Ήρθε το DMA. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Τα social media είναι και στην Ελλάδα. Ποια είναι τα δικαιώματα? Τι έρχεται μετά από αυτό? Γιατί το DSA ψηφίστηκε ως ένας μεγάλος κανονισμός, αλλά από κάτω θα βγουν και άλλα νομοθετήματα για το πώς ρυθμίζεται κάθε τομέας των κοινωνικών δικτύων, για τις εκλογές. Πώς επηρεάζονται οι εκλογές από τα τεχνολογικά μέσα. Σε όλα αυτά πρέπει στην Ελλάδα όχι να είμαστε μπροστά και όχι από πίσω. Οπότε... Και σε όλες τις τοποθετήσεις, έτσι, διάβασα και λίγο κάτι παραπάνω για να έρθω και εγώ έτσι λίγο πιο έτοιμος, έχεις αγγίξει πολλά ευαίσθητα θέματα. Μεταναστευτικό, δημογραφικό, τεχνητή νοημοσύνη που όλοι πρέπει να ενημερωθούν, γιατί οι περισσότεροι αρχίζουν υπό τους θέσεις, είναι ένας φόβος απέναντι σε αυτό που έρχεται. Θα ήθελα λοιπόν να τα πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε από τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι αυτό που έρχεται και μας φοβίζει αρχικά τους περισσότερους? Αυτό που μας φοβίζει είναι κάτι πολύ λογικό, είναι η απασχόληση. Δεν μας φοβίζουν τόσο η διαρροή των προσωπικών δεδομένων μας, που για μένα είναι πολύ μεγάλο νομικό ζήτημα, αλλά μας φοβίζει πολύ το πώς θα εξελιχθεί η εργασία μας. Θα χάσω τη δουλειά μου? Θα αντικατασταθώ? Η απάντηση σε αυτά για τώρα είναι όχι, αλλά πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για να παραμείνει όχι. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει το επάγγελμα του δημοσιογράφου, το επάγγελμα του δικηγόρου, το επάγγελμα του γιατρού, το επηρεάζει διαφορετικά. Ο δημοσιογράφος, ας πούμε, τώρα πια πρέπει να γνωρίζει τι σημαίνει fake news. Να τα ανοιχνεύει και να χρησιμοποιήσει εργαλεία που θα ανοιχνεύουν τα fake news που βγαίνουν τώρα. Έτσι ώστε να μην αναπαράγει ειδήσεις που είναι ψευδείς. Το άλλο είναι ότι ο δημοσιογράφος πλέον μπορεί να έχει έναν βοηθό που θα του γράφει τα άρθρα. Αυτός ο βοηθός όμως πρέπει ο δημοσιογράφος να γνωρίζει ότι μπορεί να κάνει hallucinations, να φαντασιωθεί πράγματα λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που έχει μέσα στο σύστημά του, να κάνει λάθος συνάψεις και να βγάλει ένα λάθος αποτέλεσμα το οποίο ο δημοσιογράφος θα θεωρήσει ότι είναι σωστό. Και τώρα σας λέω το δημοσιογράφο επειδή μιλάω μαζί σας. Αλλά μπορώ να πω και στους δικηγόρους που επηρεάζονται κατά 70%, 67% θα επηρεαστεί το επάγγελμα του νομικού. Όταν μιλάμε δηλαδή για 67% επίδραση, σημαίνει απώλεια ύλης, άρα συμβόλαια, κάποιες άλλες δραστηριότητες όπως είναι η έρευνα στην ομολογία, θα γίνονται αυτοματοποιημένα. Άρα κάποιοι νομικοί, όπως είπα χθες, και ασκούμενοι, θα χάσουν κάποιες από τις εργασίες τους και θα αλλάξουν οι εργασίες τους. Από το θα χάσω, πρέπει να φτάσουμε στο θα αλλάξω.
Δηλαδή, ο γιατρός δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Το ότι θα γίνει ρομποτική χειρουργική σημαίνει ότι θα χειρουργεί δίπλα-δίπλα με ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Μπορεί να μην είναι ανθρωποειδές, να είναι απλά ρομπότ. Γιατί τα ρομπότ δεν χρειάζεται να είναι ανθρωπόμορφα. Αρκεί να είναι ένα απλό ρομπότ, όπως γίνεται στις αγροτικές δραστηριότητες που έχουμε ήδη ρομπότ. Όχι εδώ, έξω. Έχουμε ήδη ρομπότ. Αυτά όλα είναι εξελίξεις που πρέπει να τις γνωρίζουμε, να τις διαβάσουμε, να έχουμε μία ιδέα, έτσι ώστε όταν έρθουν στο επάγγελμά μας να αλλάξουν τη ζωή μας, να μπορούμε να τις προλάβουμε, να είμαστε εκπαιδευμένοι. Δεν λέω ότι θα γίνουμε όλοι πληροφορικοί να προγραμματίζουμε Python και να φτιάχνουμε AI, αλλά λέω ότι πρέπει να τα γνωρίζουμε. Αυτή λοιπόν η κίνδυνη που μόλις περιέγραψες στα επαγγέλματα, πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει, πώς μπορεί κάποιος να σώσει την δική του δουλειά, υπάρχει κάποιος τρόπος? Είναι και το θέμα που είχαμε στο TEDx χθες, η προσαρμοστικότητα. Άρα προσαρμοζόμαστε, μελετάμε, διαβίου μάθηση, πλέον νομίζω ότι η έννοια είναι όσο hot όσο ποτέ. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ενημέρωση συνεχής, να είμαστε πολίτες αυτού του κόσμου και όχι να κλεινόμαστε. Χθες έδινα φυλάδια και μου είπε ένας κύριος να μην έρθει τεχνητή νοημοσύνη, γιατί διάβασε τεχνητή νοημοσύνη και μου λέει να μην έρθει τεχνητή νοημοσύνη καθόλου. Μα του λέω έχει έρθει, να αντισταματήσουμε. Και του έλεγα, είναι ένα τρένο που δεν μπορείς να τα γυρίσεις πίσω. Και η Ελλάδα, αν κλειδωθεί από αυτό, θα μείνει πίσω, θα είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είμαστε πολύ μπροστά πλέον. Δεν μας αξίζει. Οπότε, να μην υιοθετήσουμε την νοοτροπία έξω, να υιοθετήσουμε την νοοτροπία μέσα, αλλά καλά προστατευμένη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχεις αγγίξει το τελευταίο διάστημα και είναι το δημογραφικό. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε να ακουμπήσουμε, να προβληματιστούμε ή να επιλύσουμε από τα πράγματα που δημιουργούνται? Το δημογραφικό το έχω πιάσει επειδή είμαι παιδί πολύτεχνης οικογένειας και οι γονείς μου 7 αδέρφια ο καθένας, 7 ο μπάς, 7 η μαμά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από οικογένεια άλλο τίποτα. Έχουμε πολύ. Και εκπαιδευτικοί νομίζω. Εκπαιδευτικοί οι γονείς, ναι. Και ο ένας παππούς μου ιερέας που έχετε 7 παιδιά και ο άλλος παππούς μου ήταν ο Πόντιος ο γιατρός. Τον χάσαμε και γίνω 7 παιδιά. Αγαπάμε πολύ την οικογένεια. Και είμαστε οικογένεια αγαπημένοι, φυσικά με τις τρέλες μας μέσα. Αλλά αυτό που μου μένει είναι ότι η οικογένεια θα έπρεπε να θεωρείται το δημογραφικό, τι πιστεύω, ότι δεν είναι κάνε παιδιά ή κάνε περισσότερα παιδιά. Πώς θα κάνει παιδιά κάποιος, εάν εξ αρχής δεν είναι καλές συνθήκες, δηλαδή πώς θα συγκατοικήσει με τον σύντροφό του? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καταρχήν, πώς θα βρει σύντροφο, αν ο νέος δεν είναι ευχαριστημένος, δεν περνάει καλά, δεν βρίσκει δουλειά. Είναι κλεισμένο στον εαυτό του. Όλα αυτά, οι συνθήκες οι εξωτερικές σε βοηθάνε στο να βρεις τον σύντροφό σου. Μετά που βρίσκεις τον σύντροφό σου, να κάνεις το βήμα, να μην σκέφτεσαι, ναι, αλλά μείνω εγώ με τον μπαμπά μου, ή θα μείνεις με τη μαμά. Δηλαδή, πρέπει να έρθετε κοντά. Και όλα αυτά είναι και οικονομικά θέματα. Είναι εξ αρχής οικονομικά θέματα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει συντροφικότητα και να μην υπάρχουν συνθήκες. Αυτό πρέπει να το δούμε. Να τα βοηθήσουμε τα ζευγάρια, όχι απλά να κάντε παιδιά. Και μέσα από αυτό θα έρθουν και τα παιδιά. Είτε είναι κάντε παιδιά, είτε είναι υιοθετήστε παιδιά. Είτε δεν θέλει κάποιος να κάνει παιδιά, αλλά η συντροφικότητα. Το βλέπω λίγο πιο συνολικά. Και το δεύτερο σκέλος που έπιασα με τους πολυτεκνούς είναι ότι πρέπει να θεωρούμε ότι η πολυτεκνία είναι προσόν. Δεν μπορεί να ήμουν στο σχολείο και να νιώθω κάτι λιγότερο. Α, εγώ έχω 4 αδέρφια, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Α, εγώ έχω 4 αδέρφια, δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Όχι, έπρεπε να θεωρείτε ότι, α, έχεις 4 αδέρφια, μπράβο. Έτσι να κάνουμε τον κόσμο να σκέφτεται. Έχεις ένα παιδί, έχεις δύο παιδιά. Να θεωρείται πολύ καλό το να έχεις παιδιά. Και όχι δυσκολία ή βάσανο ή με τη δουλειά να δυσκολεύεσαι ή να σκέφτομαι εγώ τώρα. Και στις Βρυξέλλες σας το λέω, το σκέφτομαι μόνο εδώ. Να κάνω παιδί και ποιος θα το προσέξει και αν κάνω παιδί, πού θα το αφήνουμε και πόσες ώρες θα μπορώ να δουλεύω. Γυρνάμε 12 η ώρα το βράδυ, και εγώ και ο σύζυγός μου. Ποιο παιδί? Οι συνθήκες όλες αυτές πρέπει να αλλάξουν για τους νέους. Αν κάποιος θέλει να κάνει παιδί, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να το κάνει. Το πρέπει να υπάρχει είναι υποδομές, είναι στήριξη, υλική, οικονομική, είναι η βοήθεια για το ποιος θα το προσέχει και δεν μπορούμε πάντα να στηριζόμαστε στους γονείς. Πρέπει να υπάρχουν υποδομές, δεντάδες αυτό που έγινε. Έχουν γίνει βήματα, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα. Και είμαι με τη Νέα Δημοκρατία, ήμουν πάντα, σας το λέω και το ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη
που έσκυψε πάνω. Τα είχε κάνει παλιότερα για τους πολυτέκνους και τα φέρνει τώρα πάλι. Δίνει ένα επίδομα όταν γεννάς παιδί. Δεν σε σώζει το επίδομα. Αλλά επιτέλους δίνει ένα επίδομα. Γιατί το μευτήριο κοστίζει 2.000. Κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα για το δημογραφικό. Και επειδή είμαι στην. Δεν έχω παιδιά, αλλά είμαι στη φάση. Όχι του να κάνω τώρα, αλλά του ότι το βλέπω. Το σκεφτόμουν, βλέπω όλους τους φίλους μου, βλέπω τις δυσκολίες. Έχω 3 αδέρφια, έχω παιδιά. Έχω 9 ανήψια. Οπότε είναι πράγματα που είμαι από μέσα και δεν μπορώ να μην μιλάω γι' αυτά. Κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Αν ακούγεται κάποιος ότι η Ροζίλη έχει πρόβλημα ή το σκέφτεται, εγώ που έχω ένα μισθό και δεν βγαίνω και έχω οικονομικά προβλήματα και υπάρχει το θέμα της ακρίβειας πάντα, τι μπορούμε να του πούμε? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το να του πούμε ότι φίλε, σε καταλαβαίνω. Εννοείται ότι υπάρχουν αυτά. Σε έναν άνθρωπο που σου λέει υπάρχει ακρίβεια και δυσκολεύομαι, να του αρνηθείς ότι υπάρχει ακρίβεια είναι σαν να ζεις σε άλλο πλανήτη. Βεβαίως υπάρχει ακρίβεια και τα προβλήματα είναι τεράστια. Καταρχήν, η δική μου οπτική είναι παραμένουμε αισιόδοξοι. Δεν τα βάζουμε, δεν το βάζουμε κάτω. Η ηλικία σου και το χαμογελό σου περνάει αυτή την αισιοδοξία. Δεν το βάζουμε κάτω τις δυσκολίες. Δεύτερον, πάμε να δούμε τι έχει κάνει για σένα η κυβέρνηση. Τι μπορείς να πάρεις ήδη από τα υπάρχοντα. Το κράτος σου, τι έχει δώσει. Έχει δώσει κάποια επιδόματα, το κράτος έχει δώσει κάποια πάσα, έχει δώσει κάποιες διευκολύνσεις. Να τα πάρουμε όλα αυτά, να τα εκμεταλλευτούμε. Μην τα αφήνουμε να περνάνε. Όσο μπορούμε ελαφρύνσεις που μας δίνει το κράτος να τις παίρνουμε. Το άλλο κομμάτι είναι η βελτίωση. Θέλεις μια πολιτική τέτοια. Πρόσεξε καλά ποιον ψηφίζεις. Δεν λέω ψήφισε την Ροζίλη. Λέω ότι κοίτα τι λένε, κοίτα ποιος έχει βάλει στην ατζέντα τι και ψήφισε ανάλογα. Εάν θεωρείς ότι ό,τι έχεις κάνει ως τώρα είναι μια χαρά, συνέχισε έτσι. Εάν θεωρείς, γιατί η ευθύνη σου ως πολίτης που ζεις μέσα στην ακρίβεια και ζεις μέσα στην. Είναι πολύ μεγάλη. Θέλεις να αποσταθεροποιήσει. Είδαμε τι έπαθε η αποσταθεροποίηση, τι μας έκανε. Ήμουν το 2015, τελείωσα τη σχολή και σκεφτόμουν τι θα απογίνω. Έλεγα, τελείωσα τη σχολή και τώρα. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσουμε σε αυτά τα ποσοστά και σε αυτές τις πρακτικές. Θέλουμε σταθερότητα. Να πω σε αυτόν τον πολίτη που μας βλέπει και που σκέφτεται υπάρχει ακρίβεια, να του πω πραγματικά δες τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δες τους δείκτες που είναι. Πάμε καλά. Ναι, υπάρχουν προβλήματα. Δες ποιος έχει ρίξει τα περισσότερα πρόστιμα σε σχροκέρδια για εταιρείες. Άρα υπάρχει προσπάθεια. Η κυβέρνηση το αναγνωρίζει. Το αναγνωρίζουμε και εμείς υποψήφοι και εγώ που ζω σε αυτόν τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε υποστήριξη και από την Ευρώπη. Είδατε τι έγινε. Ο Πρωθυπουργός πήγε και ζήτησε από την von der Leyen βοήθεια και της είπε ότι πρέπει να καταπατηθούν οι διεθνείς εταιρείες που εσχροκερδούν σε διεθνές επίπεδο. Ευρωεκλογές λοιπόν, 9 Ιουνίου. Γιατί κάποιος να ψηφίσει τη Μαρία Ροζίλη Κουτσούπια? Απευθύνεσαι μόνο στο νεανικό κοινό λόγω ηλικίας ή χτυπάς κάτι παραπάνω? Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες. Και το λέω και το ξαναλέω. Σε όλους τους Έλληνες. Δεν έχει. Το νεανικό κοινό το εκφράζω, πιστεύω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να πω. Είμαι νέος άνθρωπος, άρα είμαι νέα. Αν κάποιος θέλει να ταυτιστεί μαζί μου, πιστεύω ότι δεν είμαι νέα με παλιές ιδέες. Τα καταλαβαίνω τα σημερινά προβλήματα. Ωστόσο, απευθύνομαι σε όλους, γιατί η πολιτική ασκείται από όλους και προς όλους. Εάν βγεις πολιτικός και αντιπροσωπεύεις μόνο τους νέους, θα έχεις μια κοινωνία που θα είναι δυσαρεστημένη στο 90%. Εκεί όμως πρέπει να δώσουμε έμφαση και πρέπει να δώσει έμφαση και ο 50 και ο 60 και ο 70, είναι στο ποιος παράγει, άρα ποιος πρέπει να ενισχυθεί, η παραγωγική μας γενιά. Άρα να ενισχύσουμε τις νέες γενιές για να ενισχυθεί και το σύστημα το μεγαλύτερο. Δεν μπορεί να θέλουμε ο 60-ης να δουλεύει το ίδιο όσο ο 30-ης. Εμείς δουλεύουμε πρωί βράδυ. Εμείς που δουλεύουμε λοιπόν πρωί βράδυ, θα θέλαμε και θα πρέπει να έχουμε κάποιες διευκολύνσεις για να μπορούμε με τη σειρά μας να δίνουμε πίσω ανταποδοτικά στην κοινωνία για να βελτιώνεται και η ζωή του 60, του 70, που θα έπρεπε λίγο να χαλαρώνει στη ζωή του. Δεν πρέπει να τρέχει με τους ίδιους ρυθμούς. Τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, έτσι έχει δουλέψει ένας άνθρωπος 40 χρόνια. Να μπορεί λίγο να απολαύσει αυτά τα χρόνια που δούλεψε. Και αφού σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ, πολύ όμορφη κουβέντα μας, θα ήθελα να σου πω κάτι τελευταίο. Να κοιτάξεις την κάμερα και να πεις το δικό σου μήνυμα, το δικό σου πιστεύω στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσωπικά δεσμεύομαι να εργαστώ πάρα πολύ για σας, να σας αντιπροσωπεύσω άξια
Και αν με ψηφίσετε, αν με προτιμήσετε, να λέτε καλά έκανα και την ψήφισα αυτήν. Έκανε δουλειά τελικά. Ζητώ την ψήφο σας και κυρίως ζητώ την ενημέρωσή σας. Ενημερωθείτε ποιοι είναι οι υποψήφοι, τι λέει ο καθένας, τι πιστεύει και ποιος μπορεί να βοηθήσει τη δική σας πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή κουβέντα. Δεν τη λέω συνέντευξη, τη λέω συζήτηση μεταξύ φίλων. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.